ο κύριος Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη νομική και οικονομική σχολή του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου, ιδρυτής και αρχισυντάκτης της Journal of Balkan and Near Eastern Studies και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για τη Μελέτη Κρατών, Αγορών και Λαών στο ίδιο Πανεπιστήμιο, με ένα άρθρο στο CL Press και λέει: «Παιδιά, εντάξει, εμείς ως εσωτερική ελίτ νομίζουμε ότι έχουμε δέσει το γάιδαρο, αλλά εδώ υπάρχουν μεγαλύτερα στρατηγικά παίγνια». Καλημέρα κύριε Φούσκα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη από το ηλιόλουστο Λονδίνο. Ανά. Χαίρομαι που τα ηλιόλουστο, ναι, δεν ξέρω. Να, εδώ σπίτι, εδώ δεν είμαστε. Σήμερα πολύ ωραία μέρα. Μουντό καιρό προς βροχή. Έλα, Παναγία μου. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε πάντως. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Δεν μου λέτε κύριε Φούσκα, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Δεν ξέρω αν το ακούσατε εισαγωγικά. Την Παρασκευή είχα μια συζήτηση με τον κύριο Μάζη. Κάποιοι είπαν ότι είναι τραβηγμένο αυτό που λέει για τη Θράκη. Αλλά ήρθε χθες ο Μπαχτσελή με τον Ερντογάν. Θα μου πείτε τώρα από μια φωτογραφία. Ναι, αλλά όχι μια τυχαία φωτογραφία. Έχουν πάντα τους συμβολισμούς τους αυτά. Και δεν δείχνουν ότι η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας είναι στρατηγική επιλογή με ή χωρίς Ερντογάν. Ξεκινάω από αυτό δηλαδή. Είμαι απολύτως σύμφωνος. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι όμως να μπαίνουν τα θέματα στο σωστό τους πλαίσιο. Δεν μπορώ να δω ως ιστορικός και διεθνολόγος κάποια τομή μεταξύ της πολιτικής του Ερντογάν και της pre-Ερντογάν εποχής. Δεν μπορώ να δω μια τομή. Υπάρχει μια μικρή ασυνέχεια, η Κεμαλική ήταν πιο προσεκτική, αλλά πάντοτε η μειονότητα, ας πούμε, της Θράκης ήταν ένα υποσύνολο του τουρκικού επεκτατισμού που το χρησιμοποιούσε γεωπολιτικά ο τουρκικός επεκτατισμός. Πάντοτε υπήρχε αυτό. Είχαν δώσει φοβερές πληροφορίες, για να σας πω ένα παράδειγμα, φοβερές πληροφορίες όταν υπήρχε κίνηση ελληνικών στρατευμάτων στον Εύρο και άλλαζαν τη διάταξή τους το 1974, που υπήρχε υπόνοια, υπήρχε μια συζήτηση για να υπάρξει μια υποτίθεται επίθεση στον Εύρο ως αντιπερισπασμός για το τι κάνανε οι Τούρκοι στην Κύπρο. Η μειονότητα εκεί, ηγετικά στελέχη, έδινε φοβερές πληροφορίες για τις κινήσεις των ελληνικών στρατευμάτων. Κοιτάξτε, αν δείτε, η τοποθέτηση του κύριου Μάζη, που την άκουσα πολύ προσεκτικά και ξέρω τη δουλειά του, δεν είναι καθόλου λάθος. Το θέμα είναι, νομίζω, ότι πρέπει να μπει σε ένα σωστό ιστορικό πλαίσιο και μάλιστα κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Μελετώντας, για παράδειγμα, τον Νταβούτογλου, ο Νταβούτογλου είναι σαφές, θα μας πει ότι η Τουρκία δεν έχει νομικά και πολιτικά σύνορα. Η Τουρκία έχει γεωπολιτικά σύνορα. Όπου υπάρχουν μουσουλμανικές μειονότητες, είναι ενδυνάμει τουρκικές μειονότητες και από εκεί πέρα πρέπει να στηριχθούν. Όμως, ποιο είναι το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο αυτής της τοποθέτησης? Δεν είναι απλά η γεωγραφία και η γεωπολιτική, αλλά οι επεκτατικές στάσεις του τουρκικού κεφαλαίου που βγαίνουν μέσα από την Τουρκία την ίδια. Η Τουρκία έχει υπεραναπτυχθεί οικονομικά τα τελευταία 20 χρόνια από τον Ερντογάν. Και αυτό κάνει τον Ερντογάν και τον νεοοθωμανισμό του που είναι ένα ιδεολόγημα ο νεοοθωμανισμός. Το κάνει να φαίνεται πιο επεκτατικός. Δηλαδή υπάρχει, επιμένω σε αυτό, συνέχεια της τουρκικής πολιτικής επεκτατικής, ειδικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, όταν η Τουρκία διεκδικούσε ακόμα και τα Δωδεκάνησα σε μυστικές συνομιλίες με τη Σοβιετική Ένωση και την Αγγλία, από το 1940. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία ανάσχεση του τουρκικού επεκτατισμού επί Κεμαλικών, και εμφανίστηκε ξαφνικά ο Ερντογκάν και είναι ο μεγάλος επεκτατής κτλ. Όχι, απλά υπάρχει μεγάλη ενδυνάμωση των τουρκικών οικονομικών δυνάμεων, τουρκικού κεφαλαίου, τεράστιες επιχειρήσεις, με μεγάλη παγκόσμια εμβέλεια. Ένα παράδειγμα μόνο να σας πω, το 30% της ηλεκτρονικής αγοράς στη Γερμανία ανήκει στην τουρκική εσωτερικό επιχειρηματικό κολοσσό του Koç. Η Grundig ανήκει σε τουρκική επιχείρηση αυτή τη στιγμή. Η Grundig. Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή το υπόστρωμα της γεωπολιτικής ανάλυσης που είναι η κίνηση του κεφαλαίου, έχει κάπου παραμεληστεί από αυτές τις αναλύσεις των γεωγράφων. Εκεί είναι η ένσταση που έχω. Αλλά το ότι η παρατήρησή του, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Βεβαίως και θα εκμεταλλευτεί. Και βέβαια τώρα μιλάμε για τη Μεγάλη Αλβανία, η οποία είναι μια... Πώς θα σας το πω, είναι ουσιαστικά υποκινείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι δεν θέλουν πρόσβαση του σλαβικού στοιχείου, οι Αμερικάνοι δεν θέλουν πρόσβαση του σλαβικού στοιχείου στην Αδριατική, μέσω της Σερβίας ή οποιοδήποτε άλλο σλαβικού στοιχείου. Κύριε Φούσκα, εσείς εκφράσατε και δημόσια με το άρθρο σας, οι αυταπάτες των ελληνικών ελίτ στα παζάρια τους με την Τουρκία, μία αγωνία για την ανυπαρξία στην ουσία εθνικής στρατηγικής βάθους. Πριν έρθω σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, άρα για σας
δεν τίθεται ερώτημα και στη μετά Ερντογάν εποχή. Η στρατηγική βάθος θα συνεχιστεί, δεν αλλάζει. Μπορεί να αλλάξουν οι πρωταγωνιστές ενδεχομένως. Ναι, όχι. Αν υπάρξει αυτή η εποχή. Ναι. Θα υπάρξει, ίσως και οι άνθρωποι είναι φθήρονται. Φθήρονται πολιτικά, φθήρονται βιολογικά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση με τον Ερντογάν. Υπάρχουν. Και ίσως εγώ θα έλεγα, αν υπάρξει μια καινούργια κατάσταση στην Τουρκία στα επόμενα δύο χρόνια, ίσως είναι και χειρότερη. Ίσως είναι και χειρότερη. Εξαρτάται από το πού θα τραβήξει η Τουρκία. Θα τραβήξει στον Ευρασιατισμό, και πάλι ο Ευρασιατισμός υπήρχε από την εποχή του Κεμάλ. Όταν ήταν ο Κεμάλ εν ζωή, υπήρχε από το 1919 οι Ευρασιάτες, που έλεγαν πάντοτε μια συμμαχία με τη Ρωσία, πάντοτε ανήκουμε στην Ανατολή, δεν ανήκουμε στη Δύση κτλ. Υπήρχε πάντοτε αυτή η τάση μέσα στο τουρκικό κατεστημένο. Τώρα, αν αυτή νικήσει απολύτως και τραβηχτεί μπρος Κίνα και Ρωσία, τότε θα αρχίσει η Αμερική να αναθεωρεί τα βασικά θέσφατα της υψηλής στρατηγικής που είχε σχετικά με την περιοχή. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου σε αυτό το ζήτημα. Αλλά η τουρκική πολιτική πρόκειται να αλλάξει ως προς την Ελλάδα. Δεν έχω καμία αυταπάτη γι' αυτό. Θα συνεχιστεί όπως ήταν πριν και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Θα συνεχιστεί και σήμερα, ίσως γίνει και πιο επιθετική. Μάλιστα. Ναι, επικίνδυνη. Κοιτάξτε τώρα, εσείς στο άρθρο που έχει δημοσιοποιηθεί λέτε ότι οι ελληνικές ελίτ καλλιεργούν την εντύπωση ότι η ενίσχυση των αμυντικών δομών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε Αλεξανδρούπολη, Στέφανο Βίκιο και Σούδα ενισχύουν την ελληνική αποτροπή εναντί τη τουρκική απειλής, όπως ενισχύει την Ελληνική Επιτροπή, Αποτροπή και Ελληνογαλλική Συμφωνία. Δεν συμφωνώ, λέτε, με αυτή την ερμηνεία. Οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ δεν σημαίνουν τόσο προστασία από την Τουρκία, αλλά κατά το μάλλον πίεση από τις ΗΠΑ πάνω στις ελίτ της χώρας για συγκυριαρχία σε Αιγαίο και Κύπρο. Το διαβάζω αυτό το απόσπασμα, γιατί σήμερα ένας άλλος εξαιρετικός στη γεωπολιτική ανάλυση, ο κύριος Γρίβας, θέτει ένα ερώτημα. Πόσο θέλουν οι ΗΠΑ μία σύγκρουση, λέει, Ελλάδας-Τουρκίας? Δεν νομίζω ότι θέλουν. Μάλλον θέλουν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να τα βρουν εφ' της ύλης. Δεν απέχει πολύ από την προσέγγιση σας. Ναι, δεν το ξέρω την προσέγγιση του Κώστα γι' αυτό. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε υποθετικά σενάρια, να δούμε όμως σε ποιο βαθμό πατάνε στην πραγματικότητα. Η δική μου προσέγγιση είναι ότι έχει μια ιστορική διάσταση από την ιστορία αρκετές από τις θέσεις που έχω σήμερα, γιατί δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι συζητάνε πίσω από το παρασκήνιο, δεν μπορώ να το πω, αλλά ως ιστορικός όταν έχω ενδείξεις και έχω πρόσβαση στα αρχεία παίρνω συντεταγμένες οι οποίες μπορεί να έχουν μακρά διάρκεια και να ισχύουν μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, από το 1963-64, όταν είχε κερδίσει ο Μακάριος στην Κύπρο και πήρε την απόφαση 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας και λέει ότι είσαι κυρίαρχος στην Κύπρο, μπορείς να κάνεις ό,τι θες για να διασφαλίσεις τη δημοκρατία και την κυριαρχία σου στην Κύπρο, με τα 13 σημεία κτλ. Θέματα γνωστά. Από τότε όμως, όταν άρχισε η αποστολή του Άτσισον στη Γενέβη, είχε αποφασιστεί από την Αμερική ότι η Τουρκία πρέπει να ξαναγυρίσει να γίνει το καλό παιδί του ΝΑΤΟ, γιατί είχε κάπου φύγει με την επιστολή του Τζόνσον και είχε πάει προς τη Σοβιετική Ένωση. Τι να την ξαναφέρουν την Τουρκία. Πώς θα γίνει αυτό? Στην κυριαρχία Ελλάδας και Τουρκία στην Κύπρο και εξοβελισμός του Μακαρίου. Αυτή ήταν, από τότε δηλαδή μας έβαλαν σε ένα τρυπάκι που μας λένε βρείτε τα πάνω στην Κύπρο. Έτσι. 18% οι Τουρκοκύπροι, 80% οι Ελληνοκύπροι. Αλλά βρείτε τα, συγκυριαρχία στην Κύπρο. Προχωράμε τώρα, κάνουμε μια βουτιά, μια δεκαετία. Πάμε στο 73. Πετρέλαια στο Μπρίνο, στη Θάσο. Από εκεί και πέρα, ο Κίσιγκερ που ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών για την κρίση στο Αιγαίο, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Γκουνές ενημερώθηκε, του λέει, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο Αιγαίο, έχουν πρόβλημα εκεί. Και τι είπε ο Κίσιγκερ, βρείτε τα. Τι θέματα έβαζε η Τουρκία στο Αιγαίο? Συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Βρείτε τα, μας λέει. Από εκεί δημιουργήθηκε λοιπόν μία τάση στις ελληνικές ελίτ, αυτές που είναι περισσότερο ενδοτικές, θα έλεγα, το λέω και στο άδειο, είναι περισσότερο ενδοτικές, και αυτή είναι η κυρίαρχη μερίδα των ελίτ στην Ελλάδα σήμερα, από το 1974 και μετά. Είναι ενδοτικές οι ελίτ. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, ίσως είναι άλλη κουμπή, γιατί είναι ενδοτικές. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν να συζητάνε
συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Το σύμφωνο της Βέρνης, ας πούμε του Καραμαλή. Γιατί η Ελλάδα δεν έστειλε τα υποβρύχια για τα αεροπλάνα του 2004 στην Κύπρο. Είχαμε ενωτερότητα. Όλοι οι στρατιωτικοί που έχω πάρει συνεντεύξεις, μου το έχουν επιβεβαιώσει αυτό. Ότι η Ελλάδα είχε κυριαρχία τότε. Δεν φύγανε. Ήταν πρόταση του Καραμαλή. Δεν πήγε μπροστά, διότι βάλαν βέτο η χουντική αξιωματική και ο Αβέροφ. Εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μέχρι σήμερα οι διερευνητικές που γίνονται, ας πούμε, την Τουρκία, που πολλά ξέρουμε, πολλά άλλα δεν ξέρουμε, αυτό που συζητάνε στις διερευνητικές είναι τα πάντα. Δεν συζητάνε μόνο υφαλοκρηπίδα και ΟΣ. Είναι τα πάντα. Συζητάνε από στρατιωτικοποίηση. Μισό λεπτό. Όταν λέτε συζητάνε, φαντάζομαι εννοείται τα θέματα που θέτει η Τουρκία. Δεν σημαίνει ότι πάμε εμείς εκεί και λέμε. Η Τουρκία συζητάνε. Αυτό είναι το βρύτετα. Ναι, αυτό είναι το βρύτετα που μας λέει η Αμερική. Σε αυτό το πλαίσιο, το δωμάτιο κινούμαστε. Το δωμάτιο είναι την ατζέντα τη θέτει η Τουρκία και συζητάμε αυτά που θέτει η Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει το δημόσιο λόγο κανένα να λέει συζητάμε την Ήμβρο και την Τένεδο που έγινε εκεί. Υπάρχουν τόσες παραβάσεις, ας πούμε. Δεν άκουσα να λέμε η μειονότητα της Κωνσταντινούπολης του εξαφανίσανε το 1955 και το 1964. Δεν υπάρχει στο δημόσιο λόγο τέτοια, αλλά υποθέτω δεν υπάρχουν και στο παρασκήνιο. Οπότε λέτε πάμε σε τραπέζια όπου η Τουρκία θέτει κάθε φορά. Ναι. Περισσότερα ή λιγότερα ζητήματα. Ωραία, θα σας πει κάποιος, για να κάνω και τον αντίλογο. Βεβαίως. Δεν πάει να τα θέτει η Τουρκία. Τα θέτει. Είναι άτυπες οι τέτοιες. Εσείς υπονοείτε κάτι με αυτό όμως. Υπονοώ αυτά που ακούω, που λέει, ας πούμε, ο πρώην καθηγητής μου, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα, και έμαθα από αυτόν, αλλά διαφωνώ σήμερα μαζί του. Με τον Χρήστο τον Ροζάκη. Τον έχω ακούσει να λέει ότι παραλίγο να τα βρούμε με την Τουρκία. Για παράδειγμα. Τα 12 μίλια στο Αιγαίο, που είναι μονομερές δικαίωμα της Ελλάδος, τα βρήκαμε, λέει εκεί. Για κάπου αλλού έσπασε, ας πούμε, και παραλίγο να είχαμε συμφωνία, αλλά δεν έχουμε. Που αλλού θα τα κάνουμε 4, αλλού θα τα κάνουμε 11, αλλού θα τα κάνουμε 7, αλλού. Αυτό συζητάμε. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Αντί να κάνουμε με μονομερής πράξη 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και αυτομάτως, και το λέω αυτό και μπορεί να το επαληθεύσει και ο κύριος Μάζης, αυτομάτως λύνεται το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Δεν υπάρχει ορισμός της υφαλοκρηπίδας όταν κάνεις τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Έχει λυθεί το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Ποια υφαλοκρηπίδα να κάνεις, αφού είναι μέσα στα 12 ναυτικά μίλια. Έχουμε πάνω από εκατοντάδες νησιά κατοικημένα και ακατοίκητα τώρα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι συζητάμε κυριαρχικά δικαιώματα και αυτό το πλαίσιο το έχει θέσει η Αμερική. Εάν ίσχυε το σενάριο τώρα ότι η Αμερική τάσεται 100% υπέρ της Ελλάδος και αλλάζει το παραδοσιακό, το κλασικό δόγμα, το μεταπολεμικό της Αμερικής, ότι μέσα στο ΝΑΤΟ η Τουρκία έχει πιο μεγάλη βαρύτητα ως σύμμαχος, δεν το βλέπω αυτό στην πράξη. Όταν οι δικές μου ελίτ παζαρεύουν με την Τουρκία κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και μου φέρνουν μπροστά μου το σχέδιο ΝΑΤΟ 2003-2004. Δηλαδή, ποια είναι η εύνοια που έχει η Ελλάδα? Το σχέδιο ΝΑΝ ήταν η νομιμοποίηση της κατοχής και της εισβολής και η κυριαρχία της Τουρκίας εφόλης της Κύπρου. Αυτό ήταν το σχέδιο ΝΑΝ. Άρα υπονοείται ότι αυτό που πολλές φορές το αποκαλούμε διερευνητικές επαφές με την Τουρκία, στην ουσία έχει επισέλθει σε ένα μεγάλο πακέτο συζήτησης που επί της ουσίας είναι συζήτηση που αφορά, για να μην κρυβόμαστε τώρα, ναι, κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αφορά, δηλαδή το εύρος Αιγαλίτιδας, η ΑΟΖ, η υφαλοκρηπίδα, η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, οι γκρίζες ζώνες, είναι αυτά που ζητάει η Τουρκία. Ακόμη ναι, και αν εσύ δεν τα συζητάς, λέτε, στο τέλος μπορεί, εικάζεται, να πάμε σε διμερή συμφωνία και μετά να έχουμε συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη μόνο για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν λυθεί στα 6 ναυτικά, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Στα 6 ναυτικά μίλια η Αιγαλίτιδα, στα 6 ναυτικά μίλια ο εναέριος χώρος, το ιδιοκτησιακό να μην το αμφισβητήσουν. Τι θα πας να συζητήσεις μετά στη Χάγη, πώς το λέτε αυτό εσείς? Να σας πω, αυτό που σας λέω και αυτό που έγραψα στο άρθρο εν ολίγης είναι αυτά που ακούω από τις κυρίαρχες ελληνικές ελίτ που παζαρεύουν αυτή τη στιγμή, ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν οι τεχνικά τμήματα, παρατήματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν μπορώ να ξέρω αυτό τι γίνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή ακούω, αναπαράγω και σας λέω και συζητάμε αυτά τα οποία επίσημα λέγονται.
η επίσημη άποψη, η επίσημη πρακτική, αν θέλετε, θεσμοθετημένη πρακτική των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας, είναι ότι συζητάμε τα πάντα στις διερευνητικές και αφού τα βρούμε και συζητήσουμε και πούνε πόσο στρατό θα έχουμε στη Λέσβο, πόσο θα έχουμε στη Σάμμο και πόσο στη Χίο και στη Ρόδο, αφού τα βρούμε σε αυτά, που θα είναι φυσικά παραχωρήσεις κυριαρχίας, έτσι, αφού τα βρούμε, μετά θα κάνουμε ένα συνυποσχετικό στο οποίο στη Χάγη, στο Αμβούργο, δεν ξέρω, στη Χάγη είναι η επίσημη θέση, στη Χάγη θα λύσουμε μόνο την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα. Καταλάβατε, οπότε το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε αυτό το σενάριο, που είναι πραγματικό, δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι το πώς αυτές οι ίδιες οι ελίτ θα πουλήσουν στον ελληνικό λαό μια τέτοια συμφωνία παραχώρηση δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Μου στη Λέσβο. Μισό λεπτό. Που θα βγει και θα πει, ναι. Είστε και με τη Λινιός, πρέπει να πω. Αλλά μισό λεπτό, κύριε Φούσκα. Ναι. Αυτό δεν έχει συμβεί από το 1974 μέχρι σήμερα. Είναι τόσο εύκολο να συμβεί, θα σας πει κάποιος. Περνάει κάτι τέτοιο εύκολα. Πιστεύετε ότι μπορεί να σταθεί οποιοδήποτε επιλέξει να βάλει στη δημόσια σφαίρα έτσι τα ζητήματα, ή σκέφτεστε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια ειδική κατάσταση όπου να σηκώνει αυτή την κουβέντα? Και τα δύο, και αυτό που και το ένα και το άλλο είναι πιθανό. Κοιτάξτε, αν είστε, όταν υπάρχει δημοκρατία, έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν αυτά τα πράγματα. Όταν είχε δημοκρατία, αυτή η κολοβή δημοκρατία που είχαμε το 65, το 66, ας πούμε, μέχρι πριν τη Χούντα, δεν μπορούσε να ρίξει το Μακάριο. Ο Μακάριος δεν δεχόταν τη βάση, την τουρκική βάση στην Κύπρο. Ήτανε μεγάλο αγκάθι ο Μακάριος για τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε δεχτεί τη βάση στην Κύπρο. Είχε δεχτεί το Γιώργο. Ο Μακάριος δεν την ήθελε. Τη στήριξη που έβρισκε ο Μακάριος την έβρισκε μόνο από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Ηλία Ηλιού. Έτσι. Και από τη δικιά του βάση εκλογική, κοινωνική που είχε στην Κύπρο. Άρα ο Μακάριος έπρεπε να εξοβελιστεί. Αυτή ήταν το πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας, ήταν ότι πώς θα φύγει ο Μακάριος από τη μέση, πώς θα εξοντωθεί πολιτικά. Δεν γίνεται όμως αυτό όταν έχει δημοκρατία. Δεν μπορούσε να εξοβελήσουν τον Μακάριο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εν τέλει το σχέδιο του Άτσισον δεν ήταν ο Παπανδρέου που δεν το πήρε, ο Ιωσήφ Παπανδρέου. Ήταν οι Τούρκοι που το απέρριψαν. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη αυταπάτη που τρέφει ο κόσμος. Εμείς χάσαμε την ευκαιρία του Άτσισον. Δεν τη χάσαμε την ευκαιρία, η ιστορία των χαμένων ευκαιριών που η θεωρία του Αβέρο. Δεν ισχύει αυτό. Το σχέδιο Άτσισον το απέρριψαν οι Τούρκοι, η τουρκική πλευρά. Γιατί δεν ήταν ικανοποιημένοι με τη μεγάλη βάση στην Καρπασία ή κάπου αλλού που τις έδινε τότε ο Γιώργος Παπαδρέου, και το Καστελόριζο δίναμε τότε στο σχέδιο του Άτσισον. Προσέξτε, και το Καστελόριζο το δίναμε. Φοβερές παραχωρήσεις, αλλά οι Τούρκοι δεν το δέχτηκαν. Το δέχτηκαν γιατί έλεγαν οι στρατηγοί, δεν έχουμε βάθος αμήνης στην Κύπρο με μία βάση. Το ακούτε? Λοιπόν, η Χούντα έπραξε αυτό το έργο που δεν μπορούσε να γίνει σε δημοκρατικές συνθήκες στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε δημοκρατία, όμως υπάρχει μια έντονη μορφή αυταρχισμού. Υπάρχουν μέτρα έκτακτης ανάγκης, υπάρχει πανδημία, υπάρχει μια στροφή στον αυταρχισμό στο κράτος. Το σύστημα υγείας μας έχει καταρρεύσει. Ο λαός μας υποφέρει. Μνημόνια, λιτότητα. Ξαναδείτε, ο κόσμος δεν ασχολείται πλέον. Θεωρούν βαρύδι την Κύπρο. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν χαθεί η Κύπρος θα χαθεί το Αιγαίο. Δεν μπορούν να τα συνδέσουν αυτά. Και όταν χαθεί το Αιγαίο χάνεται λαϊκό εισόδημα. Όταν εμείς ως δημοκράτες, σοσιαλιστές που θέλουμε αναδιανομή εισοδήματος, όταν σου πάρουν το μισό Αιγαίο, τι εισόδημα εγώ θα αναδιανέμω όταν έχω μια σοσιαλιστική κυβέρνηση? Τι εισόδημα θα διανέμω? Καλή μπηχτή. Απλά, τι αναδιανομή θα, πώς θα τονώσω τους τομείς, τους κοινωνικούς, την υγεία, την παιδεία, τις συντάξεις, πώς θα κάνω, θα πάρω πίσω τις συγκοινωνίες, πώς θα πάρω πίσω τις τράπεζές μου που έχουν αφελληνιστεί εντελώς? Αυτά πρέπει να σκεφτούμε ως πολιτικές ελίτ της Ελλάδας. Πώς θα ξαναφτιάξουμε το παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό θέλω να σας πω. Κύριε Φούσκα, λέτε και κάτι άλλο όμως. Ναι. Ότι η ελληνογαλλική συμφωνία θα μπορούσε, αν ήταν ενταγμένη σε μια εθνική στρατηγική, να είναι ελπιδοφόρα. Θεωρείτε όμως ότι και αυτή, πρώτον, έχει γίνει εν γνώση και με πράσινο φως των Αμερικανών, και κυρίως έχει γίνει να εξυπηρετήσει
τα συμφέροντα στη Μεσόγειο και αλλαχού της Γαλλίας. Θα σας πει κάποιος, δεν αξιοποιείς κάθε φορά, αυτό δεν είναι στρατηγική, δεν αξιοποιείς κάθε φορά τις συγκλίνουσες και όχι τις αποκλίνουσες συμμαχίες που δημιουργούνται στην περιοχή σου, δηλαδή τις αρνείσαι? Ναι, πολύ σωστό ερώτημα, αλλά είμαι εκφύσεως ίσως να θέλω πάντοτε περισσότερα. Από άποψη αρχής δεν είμαι αντίθετος στη συμφωνία με τη Γαλλία. Υπάρχει ένα παράθυρο, πράγματι υπάρχει υποχώρηση της αμερικανικής, γενικότερα υποχώρηση της Αμερικής από την Ανατολική Μεσόγειο, από τη Μέση Ανατολή κτλ. Η Αμερική ενισχύει με τοποτηρητές καινούριου την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας τέτοιος τοποτηρητής εν δυνάμει, έτσι, τον παίζει η Τουρκία αντικειμενικά, τον παίζει και η Γαλλία. Υπάρχει σύγκρουση Γαλλίας-Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και πάλι για όχι μόνο για λόγους ασφάλειας και γεωπολιτικούς, αλλά υπάρχουν και κεφαλαιακά συμφέροντα σε σύγκρουση. Υπάρχουν γαλλικές εταιρείες, υπάρχουν ιταλικές εταιρείες στην Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Εκεί υπάρχει το East Med, το αγωγός που συνδέει μια σειρά συμφερόντων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος κτλ. Υπάρχουν αυτά τα νέα δεδομένα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και ότι η Ελλάδα πρέπει πραγματικά να συστοιχηθεί και να καταλάβει τη συγκυρία, να αναγνώσει σωστά τη συγκυρία και να είναι ευέλικτη μέσα στο ΝΑΤΟ και να κάνει και διμερείς ακόμα συμφωνίες που είναι ουσιαστικά μια πρωτότυπη συμφωνία, θα έλεγα, που δεν έχει ίσως κάνει, δεν ξέρω, από το 1949 και μετά, από τότε που έγινε το ΝΑΤΟ, να υπάρχει μια παρόμοια συμφωνία. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι δεν πρέπει να τη βλέπουμε αποκομμένα από τη συμφωνία, τις δύο συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, να τη βλέπουμε πονωμένα τη γαλλική συμφωνία με την ελληνοαμερικανική συμφωνία. Θα έλεγα ότι η γαλλική συμφωνία της Ελλάδας με η ελληνογαλλική συμφωνία υπάγεται στην ελληνοαμερικανική συμφωνία και το πάνω χέρι το έχει πάντοτε η Αμερική. Δηλαδή όταν έρθει να ενεργοποιήσεις, ποιο είναι το άρθρο 2, δεν θυμάμαι, η υπεράσπιση της στην ελληνογαλλική συμφωνία, να υπερασπιστεί το ελληνικό έδαφος, όταν πει η Αμερική stop, δεν θα το κάνει, θα αφήσει την Ελλάδα μόνη. Εσείς πιστεύετε ότι η Γαλλία θα συντρέξει να βοηθήσει την Ελλάδα πολεμικά? Εγώ νομίζω ότι θα ακούσει την Αμερική. Θα ακούσει την Αμερική γιατί ήδη θα έχει πάρει αντίτιμο από την Τουρκία. Έτσι είναι το παιχνίδι αυτό που παίζεται. Άρα καταλήγω να πω ότι η συμφωνία αυτή θα έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, πολύ μεγαλύτερο κύρος και πολύ μεγαλύτερη πρακτική χρησιμοποίηση όταν, επί του πρακτέου, όταν έρθουν τα πράγματα στο ζήτημα της εφαρμογής της. Όταν είχαμε μια μεγάλη ειδική βαρύτητα μέσα σε αυτή τη συμφωνία, όταν είχαμε τη δικιά μας αμυντική βιομηχανία, όταν είχαμε τη δικιά μας δυνατή οικονομία, μόνο τότε και τη δικιά μας, αν θέλετε, η τεχνογνωσία που να μπορέσουμε να στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια επί του πρακτέου, όταν έρθουν τα πράγματα να εφαρμοστεί η συμφωνία. Εκεί πιστεύω ότι πάσχουμε, διότι εισάγουμε τα πάντα, δεν παράγουμε, ας πούμε. Κοιτάμε πού αγοράσαμε τα υποβρύχια, από πού πήραμε τις φρεγάτες, από πού θα πάρουμε τα F-35. Και τι είπαμε, παράγαμε εμείς τίποτα από αυτά? Γιατί δεν μπορούμε να παράγουμε κάτι τέτοιο? Υπάρχει Έλληνας πολιτικός που να θέτει αυτά τα ζητήματα και να μπορεί να τα κάνει πράξη? Ρωτούν εδώ ο ακροατές ακούγοντάς σας και σας μεταφέρω κιόλας ότι σας ακούν με εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί καταθέτετε μια άλλη οπτική. Ρωτούν, κύριε Φούσκα, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα το γεγονός ότι από χθες φαίνεται μια προσέγγιση εξοπλιστική της Ισπανίας περαιτέρω με την Τουρκία που την είχαν, αλλά φαίνεται να ενδυναμώνεται και η Ισπανία, μου γράφουν εδώ, είναι μέλος και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλά στο ΝΑΤΟ, ας πούμε, υπάγει αρχή, δεν ανακατεύεται το ΝΑΤΟ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανεί πως δεν καταλαβαίνει η Ισπανία του σοσιαλιστή Σάντσεθ, μου γράφουν. Κάνουν αεροπλανοφόρο μαζί, είναι κοινοπραξία. Ναι, εντάξει, ελικοπτεροφόρο είναι, αλλά τώρα εδώ τους είπαν θα τους δώσουν και νέα πλοία χθες και πάει λέγοντας. Πώς το βλέπετε, λέει. Βέβαια, όπως κάνουμε εμείς, αυτά που κάνουμε εμείς, τα κάνει και η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει λευκά.
στα ζάρια. Και η Τουρκία είναι παίχτης, πολύ μεγαλύτερος παίχτης. Κάνει και αυτή διμερείς συμμαχίες. Ποιος θα τη σταματήσει την Τουρκία ή την Ισπανία να κάνει? Δεν νομίζω να υπάρχει σε αυτό το επίπεδο, ειδικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια συνοχή πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμιά πολιτική συνοχή. Μια πολιτική συνοχή δεν υπάρχει. Ούτε καν θα έλεγα υπάρχει ακόμα και οικονομική. Σε έναν βαθμό υπάρχει μια ενσωμάτωση των. Υπάρχει το ενιαία αγορά, υπάρχει το κοινό νόμισμα κτλ. Αλλά αυτά πλέον τα λύσια. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση οικονομική της Ευρωπαϊκής. Αυτό που γίνεται η Ισπανία με την Τουρκία είναι στα δύο άκρα της Μεσογείου. Υπάρχουν αυτές οι. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει η Γαλλία, η Ιταλία από τη μια μεριά, πιο κοντά σε εμάς. Υπάρχει μετά από το άλλο άκρο, υπάρχει η Ισπανία με την Τουρκία. Έτσι θα το βλέπα. Και κανένας δεν μπορεί να τη σταματήσει. Να τη σταματήσει αυτό το πράγμα. Κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η προσέγγιση που κάνετε, είναι μια άλλη οπτική, οφείλω να το πω αυτό. Θέλω να σας παρακαλέσω, δράτω με τις ευκαιρίες, διότι γνωρίζω ότι προσπαθείτε, αναλύετε διαρκώς. Υπάρχει μια μεγάλη, σε πρώτο φόντο, ενεργειακή κρίση, η οποία ενεργειακή κρίση έχει συμπαρασύρει την εφοδιαστική αλυσίδα, έχει συμπαρασύρει τη διατροφή. Πολλοί είπαν στην αρχή ότι είναι λέω πανδημίας. Εδώ το τελευταίο διάστημα προκύπτει ότι μπορεί η πανδημία να επιτάχυνε κάποια χαρακτηριστικά, αλλά το βασικό είναι ότι είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό παίγνιο. Πώς το βλέπετε? Γιατί αυτό αφορά και την καθημερινότητα του πολίτη, από την τιμή του καυσίμου και την τιμή του ρεύματος μέχρι δεν ξέρω και εγώ πού μπορεί να φτάσει. Αλλά πώς το βλέπετε? Τελικά είναι γεωπολιτικό παίγνιο αυτή τη στιγμή? Εξελίσσεται σε τέτοιο και μάλλον θα εξελιχθεί σε τέτοιο, αν και δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, δεν θέλω να κάνω καμία πρόβληση, αλλά εξελίσσεται σε τέτοιο εν δυνάμει. Είμαστε σε μια εποχή, πιστεύω, που υπάρχουν έντονα στοιχεία, επανέρχονται η δεκαετία του 70 ο στασιμοπληθωρισμός. Είχαμε δύο πετρελαϊκές κρίσεις τη δεκαετία του 70 για διαφορετικούς λόγους. Είχαμε μεγάλο πληθωρισμό και υπάρχουν ενδείξεις ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια φαινόμενα σήμερα. Ίσως αρχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, για παράδειγμα. Έτσι. Παντού είναι αυτό. Είτε έχουμε Brexit είτε δεν έχουμε. Έχουμε και εδώ ακρίβεια. Η τιμή των τροφίμων εδώ έχει πάει στα απλησίαστα. Έτσι, απλησίαστα. Ανεβαίνει κάθε μέρα. Πας στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις διαφορετικές τιμές. Ενδέχεται να εξελιχθεί σε γεωπολιτική σύγκρουση. Δεν θέλω να κάνω καμιά τέτοια πρόβλεψη, αλλά σίγουρα το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο είχε ξεκινήσει με τη Θάτσερ και το Ρέγκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, και το οποίο έχει μπει μέσα στο πετσί μας, μέσα στο κόκαλό μας, μας έχει αποσκελετώσει, αυτό περνάει τα πάνδυνα. Τώρα, το πώς αν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε μια κατάσταση στασιμοπληθωρισμού με υψηλά μεγέθη πληθωρισμού και μηδενικές αναπτυξιακές δυνατότητες το ΑΕΠ, ας πούμε, έχει σταματήσει να προχωρεί, χωρίς να έχουμε μια επανεκκίνηση του κρατικού τομέα της οικονομίας, όπου θα μπει μέσα ως ενεργός δρόν για να απορροφήσει αυτή την κρίση, πώς θα το κάνει αυτό ο νεοφιλελευθερισμός, είναι νομίζω αδύνατο. Οπότε, αυτό που ίσως μπορώ να κάνω μια δειλή πρόβλεψη είναι ότι αν υπάρξει τέτοιο ζήτημα στασιμοπληθωρισμού, οι ελίτ για τις οποίες μιλάει το άρθρο μου και οι ελίτ για τις οποίες έχω στο μυαλό, οι οποίες είναι νεοφιλελεύθερες, ελίτ, αυτές θα πρέπει ίσως θα χάσουν πλέον την ηγεμονία τους και θα πρέπει να μιλάμε για μια νέα κατάσταση πραγμάτων, και εδώ πλέον θα μπει επιτάπητος το επίδικο ζήτημα της πολιτικής, που θα είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Τελευταίο ερώτημα πάλι από ακροατές. Επειδή λέει, θίξατε την ιστορία του τι θα ήθελαν με ένα σχέδιο μεγάλης Αλβανίας, πώς βλέπει, λέει ο κύριος Φούσκας, αυτή την κινητικότητα συνολικά στα δυτικά Βαλκάνια, γιατί είναι και Κωσυφοπαίδιο, είναι και Βοσνία, είναι και οι Σέρβοι που μιλάνε με τους Αλβανούς. Να μην το ξεχνάμε, λέει αυτό, να μην τα στρογγυλεύουμε, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί είναι παίγνια όλα. Το να ανησυχεί η κατάσταση στα δυτικά Βαλκάνια. Πάρα πολύ με ανησυχεί. Με ανησυχεί πάρα πολύ η αστάθεια στα Σκόπια. Πάρα πολύ ανησυχώ με τη Μεγάλη Αλβανία. Ανησυχώ πάρα πολύ με τις επιπτώσεις που θα έχει πάνω στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Διότι
Μερικά από τα πράγματα που ζητάει ο Βούτσης και κλεισμένα των θυρών είναι να... Ο Σέρβος ηγέτης, έτσι. Ναι, ο Σέρβος ηγέτης, ο Βούτσης, ναι. Είναι από αυτά που τα πράγματα που ζητάει και των θυρών είναι, είναι να κάνουν, να βρουν μια διαθέτηση στα, στο Κόσοβο, να το αναγνωρίσουν, να δώσει ακόμα και έδαφος μέσα από τη, στη Νότια Σερβία, όπου πλειοψηφία των κατοίκων είναι Αλβανοί, και να πάρει τη Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, να την ενσωματώσει δηλαδή. Αυτό θα ανοίξει τις ορέξεις των Αλβανών της Μακεδονίας, θα γίνουν πάρα. Εάν γίνουν τέτοιες ανακατατάξεις, η Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα μπορεί να μείνει αμέτωχη. Δεν νομίζω ότι σαν βεντούζα θα μας τραβάνε αυτά τα γεγονότα να εμπλακούμε. Έτσι. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Κάθε αλλαγή συνόρων, κάθε αλλαγή συνόρων συνεπάγεται σύγκρουση, συνεπάγεται επιχειρήσεις, πόλεμος και χάσιμο ανθρώπινων ζώων. Δεν νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα μας ευνοούν. Πάντως, αυτό το στόχος της Δύσης είναι ο αποκλεισμός της Ρωσίας από την Αδριατική θάλασσα. Γι' αυτό συμφέρει και η Μεγάλη Αλβανία, γι' αυτό κάνανε και το Μαυροβούνιο ανεξάρτητη χώρα. Για να αποκλείσουν τη Σερβία, που το θεωρούν δυνητικά πελάτη της Ρωσίας, από την Αδριατική. Αποκλείσουν τη Σερβία, δηλαδή τη Ρωσία, από την Αδριατική θάλασσα. Αυτή είναι και πολιτική της Αγγλίας. Υπάρχει απόλυτη ταυτοσημεία συμφερόντων Αγγλίας και Αμερικής σε αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Βασίλης Φούσκας ήταν σήμερα στην συχνότητά μας. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, στο ηλιόλουστο Λονδίνο. Φαίνεται ζηλέψαμε πάνω να βγει ο ήλιος τώρα εδώ, κύριε Φούσκα. Γεια σας, σας ευχαριστώ καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, επαναλάβω, στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου στο Ανατολικό Λονδίνο και ιδρυτής και αρχισυντάκτης της Journal of Balkan Near Eastern Studies.